Πάμε τώρα στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Πρόδρομο μετά από καιρό, ο Φώτης Κουβέλης απίφθινε δημόσια ομιλία, έκανε απολογισμό για το ρόλο της δημοκρατικής αριστεράς στην κυβέρνηση, αλλά μίλησε και για την μελλοντική στρατηγική του κόμματός του. Βεβαίως, ο κύριος Κουβέλης μίλησε στον Κεραμικό. Ένα από τα βασικά σημεία είναι το ζήτημα των απολύσεων, όπου, όπως είπε, δεν πρόκειται να αποφέρει κανένα όφελος σε μια περίοδο ύφεσης, είπε στην ομιλία του. Ενώ ξέφρασε με κατηγορηματικό τρόπο την άποψη ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στα μέτρα λιτότητας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ΣΥΑ, επιμένει ότι αποτελεί σταθερή επιλογή για αυτόν η συμμετοχή στην κυβέρνηση. Ωστόσο, στην ομιλία του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις σημαντικές διαφορές που έχει με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν πρέπει να ανοίγονται ζητήματα μονοκομματικής ατζέντας, ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι είναι το κόμμα που έφερε το μνημόνιο στη χώρα και γι' αυτό έχει και πάρα πολλές ευθύνες. Πρόδρομε, ο κύριος Κουβέλης πάντως επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ο κύριος Κουβέλης επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα προσωπικά, μίλησε για οβιδιακές μεταμορφώσεις και είπε πως διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ μία ισοπεδωτική πολεμική. Ενώ κατηγόρησε την Κουμουνδούρου για πολυγλωσία και υποσχεσιολογία που αποδεικνύουν ουσιαστικά, όπως είπε, ανυπαρξία προγράμματος. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ τόνισε πως υποστηρίζει την πρόθεση ενός σχεδίου εθνικής ανασυγκρότησης, ενώ ιδιαίτερα στάθηκε στην ανεργία, γνωστοποιώντας μία πρόταση που περιλαμβάνει αναμόρφωση των συστημάτων επιδότησης ανεργίας με στόχο την αύξηση του χρόνου επιδότησης και διεύρυνση των εποφελουμένων, ναι, καθώς και υγειονομική περίθαλψη όλων των εγγεγραμμένων ανέργων. Σε ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Κουβέλη. Σε μια εποχή συγχύσεων, πολλοί ψαρεύουν στα θολά νερά. Θολά νερά, βρώμικα ψάρια, λέει ο λαός μας. Άλλωστε λέει κάποιος ότι όποιος παίρνει την ευθύνη να υπερασπιστεί την κοινωνία, να υπερασπιστεί τους αδύναμους με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, με συγκεκριμένους αγώνες, δεν είναι αριστερός. Όποιος παίρνει την ευθύνη να αποδείξει ότι έχει δίκαιο, αυτός, λένε και πάλι, δεν είναι αριστερός. Ως εάν αριστερός σημαίνει να κάθεσαι στην άκρη, μόνο να φωνάζεις και να μην επιχειρηματολογείς, και όταν σε καλεί η ευθύνη για τη σωτηρία της χώρας, εσύ να στρίβεις, να κάνεις ότι δεν άκουσες.